Αλήθεια είναι ότι ήρθε λίγο προετοίμαστη σήμερα, κύριε Περίμου. Δεν είναι πρώτη φορά. Αλλά θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις που την χάνει να βρίσκονται μπροστά μου. Α, γι' αυτό μου πήρες ερωτήσεις που είχαμε για τον Χατζηπαναγιώτη. Και ας αφορούν τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη. Έχουμε ετοιμάσει ερωτήσεις γιατί έχουμε μια τρομερή ομάδα. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, θα μου κάνεις αυτές τις ερωτήσεις. Ναι. Έγινε, πάμε. Αληθεύει πως θα ανοίξετε κάποια ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Μάνη? Κοίταξε να δεις, για μένα η Μάνη είναι το αποκούμπι μου. Θα είναι για μένα ευχής έργο. Μάνη, λιμάνι, ας πούμε. Θεωρώ ότι θα ήμουν τυχερή αν σε αυτό το χαρτί μου έγραφε τις ερωτήσεις Ρούλας Κορομιλά. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, κύριε Περί. Έχει να εμφανιστεί πολλά χρόνια ως συνεντευξιαζόμενη. Γιατί είχε εμφανιστεί σε διάφορες εκπομπές οι οποίες παρουσίαζε ή συμμετείχε, αλλά να δώσει συνέντευξη νομίζω ότι έχει πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή πρέπει να είναι 6-7. Πώς φαίνεται αφού ήρθε στην κουβέντα μας? Επιλυτικό μιλάς σε μένα. Περιμένω να μου το πείτε όμως. Άσε μας εσύ. Ναι, μας κοροϊδεύει τώρα η τσολάκια. Δράτωμαι λοιπόν της ευκαιρίας, Βαγγέλη μου αγαπημένε, και σε ρωτάω πώς φαίνεται η επιστροφή της Ρούλας στη τηλεόραση. Η επιστροφή της Ρούλας στη τηλεόραση μου φαίνεται ότι ήρθε και συμπλήρωσε ένα κενό και πολύ χάρηκα, ενθουσιάστηκα, μου αρέσει η Ρούλα και να σου πω κάτι. Όταν παίζεις, είναι μια ομάδα στο καφενείο και παίζει τάβλη. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένας καλός ταυλαδόρος, εξαφανίζεται ένας καλός ταυλαδόρος και το βλέπεις να επιστρέφει, δεν χαίρεσαι. Χαίρεσαι εκτός αν παίζει μαζί σου. Ναι, αλλά και να σε κερδίσει, χαίρεσαι γιατί είναι αυτός. Και όταν βγαίνει κάποιος μίζερος από το βάθος που δεν ξέρει από ταύλη και του λέει μα πώς παίζεις έτσι και πώς έπαιζες παλιά, λες ρε παιδί μου, αυτό είχε να πει μετά από τόση απουσία. Αυτό είχα να πω. Κατόπια στο υπονοούμενο. Το πιάσα το υπονοούμενο. Εσύ η αίσθησή σου γενικά από την επανεμφάνισή της ποια ήταν? Η αίσθησή μου είναι αυτό που σου λέω, ότι ένας άνθρωπος που ξέρει από τηλεόραση, ξέρει πώς να καλύπτει τα κενά. Το έκανε στην πρώτη εκπομπή με μαεστρία, μπορώ να πω, άσχετα από τα σχόλια που ακουστήκανε. Mm-hmm. Λέγατε και εσείς κάτι τέτοια, ναι. Αλλά νομίζω ότι η Ρούλα είναι καλή στην τηλεόραση και για εμάς όλους είναι χαρά που την ξαναβλέπουμε και για κάποιους μπορεί να είναι και μαθήματα τηλεόρασης. Του θεωρείς πολλά πράγματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το voice. Το θεωρώ από τις κορυφαίες εκπομπές ως το καλύτερο talent show που έχει γίνει, όχι ίσως, με σιγουριά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Your Face Sounds Familiar. Γελάω πάρα πολύ. Γελάς γιατί είναι αστείο ή γελάς γιατί? Γιατί είναι αστείο. Γιατί είναι, ακόμα και όταν δεν πετυχαίνει, κυρίως όταν δεν πετυχαίνει, γελάω. Δηλαδή, ο δόξας Αρουσλάνα δεν το έκανε καλά, αλλά είχε τέτοια πλάκα που το καταδιασκέδασα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν αστείο όλο αυτό το πράγμα και μου φτιάχνει καινούριο σηκώτη. Είναι το μαράκι το οποίο είναι ευδιάθετο. Έχουν μια καλή διάθεση. Ενίοτε και εμπεσίμαλ. Είναι και φίλη σου η Μαρία. Ναι, αν γίνει του χρόνου Your Face με παρουσιαστή του Τάκη Σαχαράτο. Α, και ο Τάκης είναι τέλειος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν νομίζω. Έχουν βρει τη συνταγή και η συνταγή που είναι επιτυχημένη δεν αλλάζει. Είναι καλή όλο αυτό το πράγμα που έχουν βρει και φέτος έχει δώσει πολλά πράγματα ο Τάκης. Έχει δώσει και την πείρα του και τη λάμψη του και κυρίως την καλή του διάθεση. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα καλής διάθεσης. Μου θυμίζει το παραπέντε σε σοου. Δηλαδή το παραπέντε δεν σου βγάζει κάτι θετικό ότι είναι καλοί άνθρωποι και είναι μια παρέα. Τέτοιο πράγμα μου βγάζει. Μια ερώτηση που την έχω μέσα μου πολύ καιρό. Ποιο από τα δύο πρωινά σου αρέσει περισσότερο? Κοίταξε, και στα δύο βλέπω πάρα πολύ συνταρακτικά στοιχεία. Καταρχάς, μου αρέσει το χιούμορ του Ουγγαρέζου. Δηλαδή, αν θέλω να διασκεδάσω, να ακούσω κάτι το πραγματικά αστείο, κάτι το οποίο να λέω πώς το σκέφτηκε Φιές και τέτοια, θα ακούσω τον Ουγγαρέζο. Θέλω να μάθω τον καιρό. Διαβάζω εκεί στην εφημερίδα και βλέπω και τον Ουγγαρέζο, ο οποίος έχει ανοίξει ένα διάβολο επικοινωνίας. Περίεργο. Λέει, αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του χιούμορ. Επίσης, όταν θέλω να δω τον καιρό, πάλι τον Ουγγαρέζο θα δω. Γιατί είναι ωραίο αυτό. Θυμίζει το Your Face Sounds Familiar ο Ουγγαρέζος. Δηλαδή, του λένε πες τον καιρό σαν τον Λιάγκα, λέει τον καιρό σαν τον Λιάγκα. Πες ένα αστείο σαν τον Σεφερλί, λέει ένα αστείο σαν τον Σεφερλί. Κατάλαβες, είναι από μόνο του μια εκπομπή. Your Face Sounds Familiar. Γι' αυτό. Μέγα. Ναι, ναι, το βλέπω. Το βλέπω. Το επομένως κατάλαβες τι είμαι σήμερα. Τηλεόραση θα κάνεις και πάλι? Έχω πρόταση για ένα πολύ ωραίο σίριαλ. Είναι πολύ καλό το σενάριο, δυνατή η ομάδα. Ελπίζω το κανάλι μας χρωστάει κάτι από προηγούμενα, γιατί σε όλους τους χρωστάει. Δεν το πατήσετε. Με την ευγή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βαγγέλη, τον αγαπάμε.